Chocolate. Ζους Τζουις, και είναι αυτό εδώ. Πέντε υπέροχες συνταγές, πέντε δυνατές λιωμένες σοκολάτες ήρθαν να μας δώσουν ό,τι μας έλειπε τόσο καιρό. Δυνατές γεύσεις λιωμένης σοκολάτας γάλακτος έρχονται σε πέντε διαφορετικούς συνδυασμούς και είναι αδυνατό να αντισταθείτε. Είναι φοβερές. Έχω στα χέρια μου αυτή εδώ πέρα την απίστευτη κασετινούλα Bai Smoky και έχω τρελαθεί. Βασικά τα είδα αυτά τα υγράκια για πρώτη φορά στην έκθεση που τα παρουσίαζαν και να κοίταξαν θα τα κοριτσάκια που ήταν εκεί και είχαν έναν ωραίο πάγκο. Αυτά. Λοιπόν, η Smoky μου έστειλε όλη αυτή εδώ τη σειρά. Δεν τα κρατάω ποτέ ίσια, ποτέ για κανένα λόγο. Α, αυτά εδώ τέλος πάντων. Τα οποία έχουν και ένα ζ από πάνω. Εγώ στην αρχή το πέρασε Γιάννη. Αλλά έχουν ένα ζ, ζήτα, που σημαίνει ζους. Η ζους, είπα πριν, ναι. Πάλι θα με κράζουν κάποιοι. Πέντε σοκολάτες. Chocolate caramel, chocolate mint chocolate chip, chocolate cream biscuit, chocolate orange και chocolate hot, hot chocolate, ζεστή σοκολάτα. Άρα έχουμε σοκολάτα με καραμέλα, σοκολάτα με μέντα, σοκολάτα με μπισκότο, σοκολάτα με πορτοκάλι και ζεστή σοκολάτα. Θέλω όμως πριν από όλα αυτά να σας δείξω και την κασετίνα πως είναι, η οποία αν δεν κάνω λάθος είναι sample, δεν νομίζω ότι μπορούμε να τη βρούμε κάπου στο εμπόριο. Εμάς μας την έχουν στείλει, είχα τσιμπήσει και μία από την έκθεση, είναι αυτή εδώ η οποία είναι σιρταρωτή, θα τη δούμε αμέσως τώρα πως είναι. Και τα δοκίμασα, τα είχα δοκιμάσει στην έκθεση σε ποντάκια δικά τους εκεί, ξετρελάθηκα με δύο γεύσεις πάρα πολύ. Και μου τα στείλαν και τα έχω δοκιμάσει στους δικούς μου ανθρωποποιητές και μπορώ να πω ότι εξαισιάστηκα. Πάμε όμως στα γρήγορα να δούμε πώς έρχεται στη συσκευασία μέσα αυτή εδώ η κασατίνα και είναι πάρα πολύ ωραία και τα λέμε στη συνέχεια. Και αυτή εδώ είναι η κασατίνα, πάρα πολύ ωραία. Έχει μια ελαφρώς ανάγλυφη υφή πάνω, Nectar Aroma Divine Pleasure. Από την πίσω πλευρά θα δούμε να γράφει Smoky, Zeus Juice και από εδώ το ίδιο. Και πάμε να την ανοίξουμε. Τραβώντας λοιπόν το πάνω μέρος, συναντάμε αυτό εδώ, το οποίο βλέπουμε σοκολάτα, βασικά σοκολάτα, αλλά αυτά τα πράσινα φαντάζομαι είναι για το mint το οποίο έχουν μέσα. Και ανοίγουμε και είναι αυτά εδώ τα δειγματάκια, κοιτάξτε πόσο απίστευτα είναι. Και πάνω έχουμε και όλες τις περιγραφές για τις σοκολάτες. Είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι δεκάμελα τα οποία είναι sample για να μπορούμε να τα δοκιμάσουμε εμείς και να σας πούμε την άποψή μας. Βλέπετε ένα πάρα πολύ ωραίο. Γενικά έχει το αυτό το καφέ πάνω με το gold το οποίο σου θυμίζει σοκολάτα. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η κασετινούλα, θα την κρατήσω. Ήδη έχω ατμίσει μέρος των υγρών από αυτά εδώ τα οποία είναι έτοιμα δεκάμελα. Και μπορώ να σας πω την άποψή μου. Και back to me, και back to me. Λοιπόν, όχι, δεν άλλαξα κάμερα! Η κάμερα πίσω σε μένα, πραγματικά θα μιλήσω για μένα αυτή τη φορά, θα πω μόνο για μένα, δεν απευθύνω, μάλλον σε εσάς απευθύνω, αλλά δεν αποτελώ η γνώμη όλων των ατμιστών. Έχω δοκιμάσει και έχω ατμίσει σοκολάτες, όσες έχουν βρεθεί στα χέρια μου στο παρελθόν, με αποτέλεσμα η σοκολάτα να μην είναι το δυνατό μου σημείο. Να μην έχω βρει δηλαδή μέχρι στιγμής ένα σκέτο υγρό σοκολάτας ή σοκολάτα με κάτι άλλο το οποίο να πω ναι εδώ είμαι. Μου ήταν πάντα ένα πάρα πολύ έντονο υγρό το οποίο με κούραζε. Είναι αντίστοιχα όπως και με τον καφέ. Είναι δύο από τα υλικά τα οποία δεν με ελκύουν. Παρόλο που στη ζωή μου πίνω και πάρα πολύ καφέ και τρώω και πολύ σοκολάτα. Φαίνεται άλλωστε, είναι ένα από τα υλικά τα οποία έχουν βοηθήσει να χτιστεί αυτό το body, έτσι, μην το ξεχνάμε. Οπότε, με το που δοκιμάζω τις σοκολάτες, σας είχα δοκιμάσει για πρώτη φορά στην έκθεση, ήταν απίστευτη η αίσθηση η οποία ένιωσα, γιατί μιλάμε για πραγματικά, τουλάχιστον σου δίνει την αίσθηση της λιωμένης σοκολάτας γαλάκτος. Δηλαδή το πετύχαν. Φαντάζομαι, επειδή είναι και αρκετά διαυγές στα υγρά, όπως βλέπετε, θα σας δείξω ένα από την κάτω πλευρά πόσο καθαρό είναι. Φαντάζομαι θα περιέχει κάποιο έλαιο σοκολάτας, κάτι τέτοιο. Δεν είμαι ειδικός, ό,τι έχω ακούσει και εγώ στην πιάτσα λέω, αλλά αυτή την αίσθηση μου δίνει και εμένα, χωρίς να είμαι ειδήμων για να μπορέσω να πω τεχνικές λεπτομέρειες του υγρού. Εγώ αυτό που μπορώ να πω και να μεταφέρω είναι αυτό που έβγαλε σε μένα ακριβώς.
Μόλις δοκίμασε το ένα από τα δύο αγαπημένα μου, δύο ήταν από τα υγρά τα οποία πραγματικά με εξήταραν, με τρέλαναν, μου άρεσαν πάρα πολύ και με έφεραν και σε κοινή σύγκριση με την πραγματικότητα, με το να φάω μια πραγματική σοκολάτα. Το πρώτο ήταν το chocolate orange. Το chocolate orange, με το που το ατμίζεις, πλημμυρίζει το στόμα σου μια λιωμένη σοκολάτα γάλακτος, μαζί με τη γλυκάδα και την πικάντικη αίσθηση που σου βγάζει το πορτοκάλι. Δεν μπορώ να περιγράψω το συνέστημα, γιατί δεν το περίμενα. Τα είχα δοκιμάσει στην έκθεση και μου βγάλανε μια ωραία αίσθηση και στα ποντάκια τα οποία είχαν, αλλά όχι αυτό που πήρα εδώ με τους δικούς μου ατμοποιητές, με τα δικά μου στισήματα, που πήρα μια πιο αντικειμενική γεύση. Πραγματικά ωραίο, δηλαδή μου άρεσε. Όποιος έχει φάει βασικά ένα μπισκότο με σοκολάτα και πορτοκάλι ή έχει φάει μια καλή υλοποίηση σοκολάτας με πορτοκάλι, θα μπορεί να καταλάβει τι λέω. Τόσο πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή το πορτοκάλι είναι πραγματικά λες και το έχεις βάλει στο στόμα σου. Λες και έχεις βάλει κομμάτι πορτοκάλι στο στόμα σου. Τόσο πολύ έντονο, τόσο πολύ ωραίο. Και το δεύτερο είναι το chocolate cream biscuit. Μια κρεμώδη αίσθηση της σοκολάτας. Βασικά εδώ πρέπει να έχουμε λίγο πιο dark chocolate, είναι λίγο πιο βαριά η αίσθησή της, δεν είναι τόσο η κλασική γάλακτος, ή έχει πιο μεγαλύτερη ένταση, έχει περισσότερες σοκολάτες μέσα, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι πάντως, φαίνεται λες και έχουμε μια πιο dark έκδοση σοκολάτας εδώ πέρα, η οποία έρχεται μαζί με το μπισκοτό. Τραγανό μπισκοτάκι, πάρα μα πάρα πολύ ωραίο, με το που το άτμισα πλημμύρισε επίσης πάλι το στόμα. Δηλαδή, τι να σας πω, δεν ξέρω τι έχουν κάνει σε αυτή την εταιρεία, αλλά πραγματικά οι γεύσεις τους είναι απίστευτες. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και μπορώ να τις ατμίσω πραγματικά αρκετές φορές μέσα στην ημέρα. Δηλαδή, και σε ποντάκι που τους έχω βάλει, αλλά και στο χάνταλι και σε οποιοδήποτε άλλο την ποιητή τα έχω ρίξει, το έχω απολαύσει. Βασικά, έχουν. Είναι πάρα πολύ ωραίες, δηλαδή αυτές οι δύο συγκεκριμένες, το biscuit, το cream biscuit και το chocolate orange, ήταν ό,τι με έφερε πάρα πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή σαν να φάω πραγματικά ένα μπισκότο με σοκολάτα, με dark chocolate, και σαν να φάω ένα πραγματικό, μια πραγματική σοκολάτα με πορτοκάλι. Τρίτο στη σειρά έρχεται το chocolate caramel. Βασικά πήγανε και βάλανε σοκολάτα με καραμέλα, ένα από τα αγαπημένα μου υλικά. Μια κρεμώδης βουτυρένια καραμέλα, η οποία μαζί με τη γλυκάδα της σοκολάτας, λιωμένη σοκολάτα, το έχω πει χίλιες φορές μέσα σε αυτό το βίντεο, λιωμένη σοκολάτα γάλακτος, αν ήταν και λιωμένη σοκολάτα βουτύρου μαζί με καραμέλα βουτύρου, τι λες τώρα, είναι απίστευτη η γεύση, είναι γλυκά υγρά, είναι γλυκατζίδικα, δηλαδή απευθύνονται σε κόσμο ο οποίος κάνει αρκετά γλυκά υγρά. Είναι απίστευτο, δηλαδή ο ρανίσκος μου, η γευστική κάλλη και στα πάντα γεμίσαν σοκολάτα με καραμέλα. Φοβερό, φοβερό, φοβερό. Και μπορώ να πω ότι το συγκεκριμένο, επειδή το έβαλα και στο αγαπημένο το βαπορέστο το Lux, το οποίο είναι αυτό εδώ, το απέδωσε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή απλά το είχα πεπίλα. Βασικά έχω κάνει αρκετή ποσότητα μόνο και μόνο επειδή ήταν, ξέρεις, γλυκό, ωραίο, γευστικό, πάρα πολύ όμορφο. Μετά, αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση, γιατί ήταν λίγο πιο spicy η γεύση του, λίγο πιο διαφορετική από τα υπόλοιπα που την ξεχώριζε, είναι το Mint Choco Chips. Mint Choco Chips, κάπως έτσι το λέει. Το οποίο έχουμε μια ωραία έτσι κρεμώδη αίσθηση με νότες από μέντα, το οποίο το κάνει ιδιαίτερο. Βασικά το κάνει παιχνιδιάρικο. Αυτό μου άρεσε, το κάνει παιχνιδιάρικο. Με το που έκανες τζούρα σου, δεν είναι μπροστά η μέντα έρχεται μετά, δηλαδή κάνεις τη τζούρα σου, έρχεται η αίσθηση της λιωμένης σοκολάτας και τσουπ πετάγεται η μέντα και σου δίνει όχι μία δροσιά, μία πιο spicy αίσθηση. Ωραίο και αυτό, εντάξει, το συγκεκριμένο δεν μπορώ να το κάνω πάρα πολύ ωραία γιατί κάπως μου πέφτει λίγο έντονο, αλλά στις πρώτες τζούρες πραγματικά είναι ένα υγράκι το οποίο αξίζει να δοκιμάσετε. Και τελευταίο έρχεται το hot chocolate, ζεστή σοκολάτα. Εδώ το συγκεκριμένο το μόνο το οποίο το βάλα πέμπτο στη σειρά, γιατί είναι η όχι τόσο καλή υλοποίηση συγκριτικά με όλη την υπόλοιπη σειρά. Εδώ πέρα προσπάθησαν να προσεγγίσουν αυτή την κρεμώδη αίσθηση που μπορεί να σου βγάλει μια ζεστή σοκολάτα, hot chocolate ας πούμε,
και με τις νότες τις οποίες βγάζει, βάσει το πώς κρυώνει, βάσει το πώς θα ρουφήξεις τη σοκολάτα σου και θα την πιείς. Δημιουργούνται διάφορες εντάσεις, πολλαπλές στρώσεις ας πούμε από εντάσεις. Προσπάθησαν να το κάνουν αυτό, το κατάφεραν, αλλά δεν μπορώ να πω τόσο ενθουσιώδη λόγια όσο είπα για τα προηγούμενα. Δηλαδή ήταν ok, ήταν μια ωραία γλυκιά σοκολάτα, το οποίο συνεχίζει όλη τη σειρά, το οποίο δεν με ενθουσίασε τόσο πολύ. Είναι νόστιμο υγράκι και το συγκεκριμένο, αλλά δεν με πήγε τόσο πάνω, δηλαδή να με ενθουσιάσει όσο τα υπόλοιπα τέσσερα της σειράς. Και πάλι όμως μπορώ να πω ότι είναι ίσως μία από τις πιο ωραίες σειρές, οι top 5 σειρές που έχω δοκιμάσει, που έχουν σοκολάτα μέσα ή που είναι καθεαυτού σοκολάτα. Λοιπόν, Juice είναι μία σειρά η οποία είναι... Juice είναι η σειρά η οποία αξίζει να δοκιμάσετε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έρχεται σε 60 μέλα. Την Καστανινούλα την οποία είδατε δεν μπορείτε να τη βρείτε στο εμπόριο, νομίζω, γιατί είναι για samples. Την παίρνουμε εμείς οι reviewer, youtuber, influencer μόνο. Εσείς οι υπόλοιποι παίρνετε τα 60 μέλα. Εμείς παίρνουμε και την Καστανινούλα την ωραία να την έχουμε. Όπως και να έχει, είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά, γλυκιά σειρά, μπορώ να πω ότι με εξήταρε. Ένας πάρα πολύ ωραίος και δυνατός συνδυασμός με διάφορα άλλα υλικά μέσα εκτός από σοκολάτα, όπως είδαμε το μπισκότο, είδαμε το πορτοκάλι, είδαμε τη μέντα και την καραμέλα, το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα μάλλον, που τα οποία μου αρέσαν εμένα. Και παντρεύτηκαν όλα αυτά μαζί πάρα πολύ όμορφα, γιατί τα λέω έτσι. Ένας πολύ δυνατός συνδυασμός υλικών, όπως ήταν η καραμέλα, ήταν το πορτοκάλι, το μπισκότο, η μέντα. Παντρεύτηκαν όλα αυτά μεταξύ τους τόσο πολύ ωραία, το οποίο την κάνει νομίζω μοναδική τη σειρά. Το μεγάλο της πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να την ατμίσουμε και σε ποντάκι, αλλά και σε αεράτους. Να σας πω την αλήθεια ότι σε πιο χαμηλά βάτ μου βγάλε μια πιο πλούσια αίσθηση. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως είναι κατασκευασμένη βάση τα πρότυπα τα οποία ακολουθούμε πλέον από εδώ και πέρα μιας χρήσης, Open System Pod και τα σχετικά, ώστε να αποδίδουν τα υγρά καλύτερα εκεί. Γιατί τα υγρά έχουν αλλάξει πάντα προς το καλύτερο προς αυτό το θέμα. Και εγώ εδώ το απόλαυσα πάρα πολύ ωραία. Ίσως και λίγο περισσότερο από έναν RDA. Αλλά και πάλι δεν πάμε να είναι ωραία υγρά. Μια πάρα πολύ ωραία σοκολάτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Smoky την οποία μας απέστειλε τη σειρά για να τη δοκιμάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Juice την οποία έβγαλε τέτοια υγρά. G-Vapes is here, G-Vapes was here. Έχω φύγει ήδη, βασικά δεν είμαι εδώ. Περιμένω ένα like, ένα σχόλιο, ένα subscribe, ένα share, κάτι. Αυτό. Δεν θα πω τα άλλα που βοηθάτε το κανάλι και τα σχετικά και έτσι. Το κανάλι το έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. G-Vapes was here. See you next time. Τα λέμε την επόμενη φορά.